καταγγελίες τις τελευταίες μέρες δεν έχουν τελειωμό με τελευταία αυτή που ο Δημήτρης Άνθης κατηγόρησε 27χρονο ηθοποιό για σεξουαλική παρενόχληση. Η μήνυση του Δημήτρη Άνθη κατατέθηκε στον εισαγγελέα και αγορά περιστατικό που συνέβη το 2006, ύστερα από αυτό το σύριαλ στο οποίο πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο ο 37χρονος φερόμενος ως θήτης, τον απέλησε. Το οι δηλώσεις του δικηγόρου του 27χρονου ηθοποιού. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ροδουσάκη, ο εντολέας του δηλώνει αθώος, ενώ παραδέχεται πως γνωρίζει τον άνθρωπο που τον καταγγέλει και ισχυρίζεται ότι υπήρξε ερωτική συνένεση μεταξύ δύο ενηλίκων με απόλυτη συνένεση. Παράλληλα, ο κύριος Ροδουσάκης αποκάλυψε πως ο 37χρονος ηθοποιός εργάζονταν μέχρι και χθες, καθώς εξαιτίας της καταγγελίας και της φήμης ότι θα υπήρχε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, απολύθηκε από τη δουλειά του και το σύριαλ στο οποίο εμφανιζόταν αυτήν την εποχή. Παράλληλα, ο δικηγόρος του 37χρονου ηθοποιού ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης κατά του εντολέα του και δεν υφίσταται λόγος να υπάρξει την ίδια στιγμή μια νέα καταγγελία για ηθοποιό ήρθε στο φως. Δημήτρης Άνθης, το φερόμενο ως θύμα στην ιστορία του 19χρονου με κακοποίησε. Ο Δημήτρης Άνθης βρέθηκε στην εκπομπή Έλα Χαμογέλα και μεταξύ άλλων αποκάλυψε στην Σύση Χριστίδου πως αυτός που παρουσιάζεται ως θύμα στην ιστορία του 19χρονου που βιάστηκε από σκηνοθέτη, ήταν ο δικός του κακοποιητή. Ο Δημήτρης Άνθης διάβασε την υπόθεση και κατάλαβε πως παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με τη δική του και έτσι επικοινώνησε τόσο με τον δικό του δικηγόρο όσο και με τον δικηγόρο αυτού που έκανε την καταγγελία. Τότε κατάλαβε πως το θύμα ήταν ο θήτης στη δική του ιστορία και με τα λόγια του στο Έλα Χαμογέλα, σόκαρε. Δεν θυμάμαι πως βρέθηκα σπίτι του, πρέπει να ήμασταν για κάποια γιορτή και τον περίμενα να φύγουμε μαζί, στο μαγαζί που δούλευε ο αδερφός μου έγινε γιορτή και μετά με τη συνένεση μου φύγαμε μαζί, μου επιτέθηκε, σάστησα, τρόμαξα και απλά θυμάμαι, μην μπορώντας να κάνω κάτι βρέθηκα ακινητοποιημένος και κακοποιημένος σεξουαλικά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Βρήκα κοινά σημεία με την εμπειρία του 19χρονου Νίκου Σίγμα στη δική μου ιστορία ήταν ο θήτης, προσπάθησα να αντισταθώ όσο μπορούσα, αλλά δεν τα κατάφερα, δεν έβρισκα δύναμη να κάνω κάτι, στάθηκα τυχερός γιατί χτύπησε το τηλέφωνο του και έτσι σηκώθηκε από το κρεβάτι, γλίτωσα από τα χειρότερα. Από ό,τι κατάλαβα από το τηλεφώνημα, με περίμεναν κι άλλα, αν έμενα εκεί, θα είχα υποστεί χειρότερα, ήταν η πρώτη μου σεξουαλική επαφή με άνθρωπο, προσπάθησα να το θάψω, να το ξεπεράσω και να ξεκινήσω από την αρχή, ήταν πολύ δύσκολο, γιατί φοβόμουν, ήταν η πρώτη μου επαφή σεξουαλικά με άνθρωπο, έκτοτε προσπάθησα να το ξεπεράσω, ακόμη δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω, είναι και ο λόγος που είμαι 38 χρονών και δεν έχω κάνει οικογένεια. Δεν ήταν μόνο αυτό το γεγονός που με στιγμάτισε και τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα, έψαχνα κάποιον να με αγαπήσει, χωρίς να με μειώσει, δεν μίλησα ποτέ για αυτήν την εμπειρία, γιατί οι γονείς μου δεν θα ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο, είμαι παιδί χωρισμένων γονιών, έχω φάει αρκετό bullying στο σχολείο, προσπάθησα να φαίνομαι στους άλλους ότι είμαι καλά και γι' αυτό δεν τους είπα τίποτα, ξέρω ότι θα το δουν αυτή τη στιγμή γιατί δεν το γνωρίζουν. Τον ξανασυνάντησα αυτόν τον άνθρωπο 2-3 φορές, όταν ξαναπήγα στο μαγαζί, με αντιμετώπισε λες και είχα συνενέσει σε όλο αυτό, ευχαριστώ τον 19χρονο που μίλησε, μου έδωσε θάρρος, για πολλά χρόνια με καθόριζε ο φόβος, μυϊκά δεν μπορούσα να αντισταθώ και ψυχικά δεν μπορούσα να αντεπεξέλθω. Η κακοποίηση σε κάνει και μικραίνεις, και μικραίνεις, και μικραίνεις, ώσπου πιάνεις πάτο, έχω υποστεί και κακοποίηση από συγγενικό μου πρόσωπο, όλα αυτά με έκαναν να φοβάμαι, δεν είχα ποτέ στήριξη από κανέναν, όσο και αν οι δικοί μου προσπάθησαν, η κακοποίηση ήταν σεξουαλικής φύσης, ήμουν 10 ετών τότε. Τι εικόνες να είχα, ένα χωριατόπουλο ήμουν, εκείνη τη στιγμή που γινόταν, δεν καταλάβαινα τίποτα, μετέπειτα κατάλαβα, αναγκαζόμουν να συναντάω αυτό το πρόσωπο μεγαλώνοντας, είναι άσχημο πράγμα να φοβάσαι πλέον ότι ήταν να κάνω το έκανα, η δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους, κανένας δεν αξίζει την κακοποίηση, την βαναυσότητα, κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτήν την κοινωνία για να γίνει καλύτερη, είπε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Άνθης.